Μένουμε κυρίες και κύριοι στις πυρκαγιές που καίνε όλη τη χώρα αλλά και τη Δυτική Μακεδονία. Σκληρή μάχη δίνει το πυροσβεστικό σώμα με όλους τους τοπικούς φορείς. Έχουμε τον Παναγιώτη τον Ανδρεόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος και αυτός είναι στη μάχη της φωτιάς. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παγκρατά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, κύριε Πρόεδρε, και σε όλη τη χώρα και στη Δυτική Μακεδονία, και αν αντέχετε πλέον, αν αντέχετε μετά από τόσες μέρες? Καταρχήν, η κατάσταση που βλέπετε κι εσείς κάθε μέρα είναι εξωφρενικά απίστευτα δύσκολη. Ναι. Δεχόμαστε έναν πόλεμο ανηλί κάθε μέρα. Τα μέτωπα είναι πολλαπλά και πολλά. Οι συνάδελφοι με ό,τι κουράγιο έχουν συνεχίζουν τον αγώνα για την προάσπιση και των ανθρώπινων ζώων και των περιουσιών του κόσμου, που βλέπετε ότι πολλές φορές δεν είναι εφικτό. Όλοι παρακαλάμε να μην τρενίσουμε ανθρώπινη ζωή. Στα μέτωπα μπορώ να σας αναφέρω που έχω πολύ καλή εικόνα για το μέτωπο του Πενταλόφου, που η κατάσταση βαίνει καλώς. Η φωτιά είναι ελεγχόμενη. Αν γλιτώσουμε και τη σημερινή μέρα που αναμένουμε ισχυρούς ανέμους, τα πράγματα θα είναι πολύ καλά. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη φωτιά του Πενταλόφου. Πόσες δυνάμεις βρίσκονται στο Πεντάλοφο? Είναι περίπου όσο ήταν και τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα. Οι δυνάμεις είναι πάνω κάτω ίδιες. Παρά τα ανοιχτά μέτωπα που έχουμε και πάνω στη Ζωοδόχο πηγή και στο Σαραντάπορο και στα Γρεβενά, οι δυνάμεις παραμένουν. Όλοι οι συνάδελφοι δουλεύουν περιοριακά μέχρι να τις θέσουμε πλήρως υπόλοιπο, να τις κατασβέσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να ενισχύσουμε όπου αλλού χρειάζεται η πατρίδα. Επειδή είστε και εσείς εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τόσο δύσβατη η περιοχή που σας δυσκόλεψε όλες αυτές τις μέρες, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Παγκρατά, είναι παρθένο δάσος. Μάλιστα. Δεν είναι ότι έχει μονοπάτια και περνάει κάποιος μέσα. Η βλάστηση είναι τρομερή εδώ πάνω και έπρεπε να ανοιχτούν κάποιοι χωματόδρομοι. Αν δείτε πού έχουν κατέβει όλοι οι συνάδελφοι όλες αυτές τις μέρες, ιδίως προηγούμενες που δώσαν τιτάνιο αγώνα, τότε θα καταλάβετε. Ενδεικτικά, όταν κατέβω, θα δείξω κάποιες φωτογραφίες από τη βλάστηση. Εδώ, υπέροχο τοπίο και δυστυχώς διακόπτεται από ένα μαύρο γκρίζο τοπίο θανάτου. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ανδρεόπουλε, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, και δεύτερον, ήταν κοντά σας και οι φορείς? Γιατί όλοι εσείς δίνετε μια μάχη όλη αυτή την περίοδο, και είδαμε χθες και κάποια ευχαριστήρια δικά σας, αλλά και ένα κάλεσμα στους απλούς πολίτες να στηρίξουν τους συναδέλφους σας. Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα έκανα κάποια τηλέφωνα και βοηθήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι. Έπειτα άρχισαν μόνοι τους και φορείς και απλοί πολίτες να παίρνουν τηλέφωνα, να δηλώνουν ενδιαφέρον για βοήθεια. Οπότε θεώρησα ότι το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω ήταν απλά να τους ευχαριστήσω. Και τελικά, από ό,τι είδα, παρακινήθηκε πολύ περισσότερος κόσμος και έχουμε συνέχεια προσφορά είτε από εθελοντές για να έρθουν να συνδράμουν στο έργο μας, είτε να μας φέρουν προμήθειες. Γενικώς, οι δύσκολες καταστάσεις τους Έλληνες τους ενώνουν. Και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που τελικά είναι και δεν θα βγούμε, αλλά και πιο ενωμένοι σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Άρα, θα πούμε αυτό που γράψατε και σε μια ανάρτηση: σίγουρα υπάρχει ελπίδα και σίγουρα θα βγούμε νικητές. Υπάρχει ελπίδα, ισχύεται κάθε μέρα και θα βγούμε νικητές και σε αυτή τη μάχη. Μάλιστα. Κουράγιο σας ευχόμαστε, κρατήστε όσο μπορείτε, σε εσάς ελπίζουμε όλοι οι πολίτες, σε όλους τους τοπικούς φορείς, και κουράγιο για μια ακόμη φορά, κύριε Πρόεδρε. Να ξέρετε ότι όταν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που σκέφτεται την ώρα που δίνουμε αυτές τις μάχες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κρατήσουμε. Και όχι μόνο θα κερδίσουμε και θα κερδίσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό κουράγιο. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.